Ξαναζού λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάνο Βαφιάδη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και θα ήθελα να πω και για μένα είναι η χαρά μου που είμαι κοντά σας. Είστε κάτι διαφορετικό. Έχουμε κάνει αυτή την παράσταση σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Ο τρόπος που αντιδράτε, που αγκαλιάζετε την παράσταση, που χορεύετε, τραγουδάτε μαζί μας. Είναι ένα μεγάλο πάρτι, εγώ αυτό. Ναι. Είναι μοναδικό. Και δεν το λέμε. Πολλά συνήθως λένε οι καλλιτέχνες ότι όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό πραγματικά που έγινε, το ζήσατε. Έτσι. Δηλαδή δεν σταματήσανε, δεν κάτσανε καθόλου. Χορεύανε συνέχεια. Και αυτό είναι και άλλωστε. Εμείς δεν κάνουμε κάτι super wow. Εμείς κάνουμε αυτό να δώσουμε χαρά στα παιδιά, στους γονείς, να τραγουδήσουν και να χορέψουν μαζί μας. Δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Και αυτό είναι αυτό εισπράττουμε, αυτό είναι η χαρά μας. Η Ξαναζού λοιπόν πώς προέκυψε? Το είπαν τα παιδιά, νομίζω. Το είπαν τα παιδιά. Δεν ήταν κάποιο σχεδιασμό να γίνει κάποιο project εμπορικό. Εγώ έγραφα τραγούδια συνέχεια από μικρό παιδάκι. Κάποια στιγμή έγραψα ένα τραγούδι για τον Πλάτωνα. Το είπαν το σκυλάκι μου, ναι, ο παιδί τον Πλάτωνα. Μετά έγραψα ένα τραγούδι για ένα παπαγάλο. Μετά έγραψα για το καναρίνι μου. Και αυτά μαζευόντουσαν τα τραγούδια και μου λέγανε οι χολύπτες στο στούντιο ότι μάλλον αυτό δεν θα το βγάλουμε το project. Του λέω, αυτό δεν είναι project. Αυτό είναι γράφω τραγούδια. Έτσι. Και στο τέλος προέκυψε το Mazou & The Zoo.